Έχουμε μαζί μας πρώτο καλεσμένο έτσι σε αυτό το η πρώτη παρουσίαση που θα κάνουμε πριν την έναρξη της δημοσιογραφικής στον κύριο Μάρκ Κλειρίδη. Κύριε Μάρκ, καλησπέρα. Πείτε μας έτσι τα πρώτα σας τοποθέτηση σχετικά με αυτή την αίτηση που θα κάνει η Κύπρο. Καλησπέρα. Η υποψηφιότητα της Κύπρου για ανάληψη του Ευρωμπάσκετ 2025 για πολλούς από εμάς φάνταζε άπιαστο όνειρο. Αλλά μετά από μελέτη, τρέξαμε τα νούμερα, χρησιμοποιήσαμε και ειδικούς και βρήκαμε ότι τα νούμερα ήταν εφικτά για ανάληψη ομίλου Ευρωμπάσκετ του 2025 με τη στήριξη της κυπριακής κυβέρνησης και των διάφορων φορέων του αθλητισμού. Συγκροτήσαμε μια πολύ καλή και δυνατή ομάδα και υποβάλαμε ένα πολύ σωστό και ολοκληρωμένο φάκελο για την υποψηφιότητα της Κύπρου προς τη FIBA Ευρώπης. Σίγουρα σε αυτή την προσπάθειά σας θα βοηθήσουν αρκετά και οι προηγούμενες διοργανώσεις που έχει πάρει τον τελευταίο 1,5 χρόνο η Κύπρος εδώ, οι οποίες ήρθαν σε πέρας και μάλιστα παίρνοντας και τα εύσημα από τη FIBA. Ακριβώς. Η FIBA, ένα από τα πράγματα που βλέπει, είναι την εμπειρία που έχει αποκομίσει κάποια χώρα που θέλει να βάλει υποψηφιότητα. Η Κύπρος έχει τα τελευταία χρόνια αναλάβει με πολλή επιτυχία και σε δύσκολες εποχές, COVID εποχές, τη διοργάνωση μπασκετικών αγώνων ή μικρών τουρνουά και όπως είχατε πει πήρε τα εύσημα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και έχουμε πάρει ένα ψήφο εμπιστοσύνης όσον αφορά τις οργανωτικές μας ικανότητες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή μας επιτυχία. Ευχαριστώ. Yes. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μάρκ Κλειρίδη.